Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Νίκη. Ακούτε πλέον παρέτηση και χαμογελάτε. Αυτό είναι καλό ή κακό. Πριν να το συζητήσουμε, <laughs> να σα ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. 31 Α, χρόνια. Σα 30... κεράσαμε. Όχι, δεν μα κεράσατε. Δε. Κετα... Φεύγοντα, θα κεραστείτε. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι η επιποχή του αίμνη του Λουγκίμπα Φιλίππου γινόταν πάντα μια δεξίωση. Εδώ δεν την εγκαταλείψατε. Είναι στο πλαίσιο τη οικονομική περισυλλογή. Θα <laughs> σα άφησε η διεύθυνση <laughs> φεύγοντα από εδώ, όταν θα σκεράσουμε. Λοιπόν, πείτε μου, σα παρακαλώ, τώρα το πήρατε απόφαση. Ήταν ένα δημοσίευμα χθε, προχθέ, ότι φεύγετε λέει, μετά τι βουλευτικέ. Ισχύει. Νικήτα μου, θα υπάρχουν πάρα πολλά δημοσίευματα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι μία. Όταν ανέλαβα πρόεδρο του κόμματο τον Μάρτιο του 2015, μία από τι πρώτε μου επιλογέ ήταν να θεσπιστεί πρόνοια στο καταστατικό για καθορισμό συγκεκριμένων θητιών. Ναι. Και για τα κομματικά και για τα πολιτικά αξιώματα. Και καθορίστηκαν οι δύο πενταετίε και για τα δύο, συμπεριλαμβανομένου και του πρόεδρου. Ω εκ τούτου, αυτή τη στιγμή διανύω τη δεύτερη πενταετή θητεία μου στην Προεδρία του κόμματο, που είναι και τελευταία. Και φεύγετε πότε, ε, Λογικά λογικά κλείνει η περίοδο του 26. Δηλαδή με το που τελειώνουν οι βουλευτέ θα είστε υποψήφιο. Όχι. Δεν Παρά θα είστε υποψήφιο. Δηλαδή θα μπορούσα να είμαι υποψήφιο, δεν θα είμαι υποψήφιο, γιατί θέλω να σέβομαι αυτόν τον οποίο ψήφισα, αυτόν τον οποίο πρότεινα εγώ να ψηφιστεί. Και είναι και θέμα αξιοπρέπεια. Αλλά και είναι και θέμα σεβασμού και προ το καταστατικό του κόμματο, αλλά και προ του υπόλοιπου συναγωνιστέ. Συνεπώ, η απόφαση είναι ξεκάθαρη με την έννοια ότι το προνοούν οι διαδικασίε του κόμματο. Φεύγετε μετά τι βουλευτικέ εκλογέ και είναι δεν θα είστε υποψήφιο. Και πριν φύγετε, θα κάνετε κάτι άλλο έτσι ώστε να έρχει να προκύψει η νέα ηγεσία τη ΕΔΕΚ. Όλα στην ώρα του. Υπάρχουν πράγματα που δεν δημοσιοποιούνται. Πότε δηλαδή θα γίνει αυτό, κύριε Σιζόπουλε, <laughs> τι προβλέπονται στα καταστατικά του κόμματο σε σχέση με την επόμενη ηγεσία. Τη ηγεσία θα εκλεγεί από τα μέλη του κόμματο, όπω γίνεται με ανοιχτέ διαδικασίε. Θα τρέξετε ενώ εσεί στι διαδικασίε ή θα φύγετε και θα αναλάβει μια τες, ειδική επιτροπή προσωρινή μέχρι να έρθει διαδ... η επόμενη ναι, ηγεσία. Ναι, τες τι διαδικασίε στην ουσία τι καθορίζουν τα συλλογικά όργανα του κόμματο στη βάση των καταστατικών διατάξεων. Και όσον αφορά το εκλογικό συνέδριο, ορίζεται επιτροπή διαπιστευτηρίων, η οποία ουσιαστικά παραλαμβάνει το Μητρό το Μητρόν δέχεται οποιασδήποτε ενδεχομένω αιτήσει έχουν γίνει ή ενστάσει. Μάλιστα. Και με βάση αυτόν τον Μητρόν πια γίνονται οι εκλογικέ διαδικασίε. Αυτό ήταν και ο λόγο για τον οποίο αυτή η καθαρή και διαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε και στι τελευταίε εκλογέ ήταν και ο βασικό λόγο για τον οποίο οι προσφυγέ που έγιναν στο δικαστήριο από κάποιου απορρίφθηκαν. Άρα τώρα αυτοί που λένε να φύγετε από πιο νωρί δεν φεύγετε. Του λέτε όχι, εγώ θα μείνω μέχρι το 26, του λέτε. Δεν υπάρχει λόγο. Και ήδη και το πολιτικό γραφείο του κόμματο, όπω θα το βράδυ? Να βέβαια, ομόφωνα, ομόφωνα ναι. αυτό το οποίο ξεκαθάρισε είναι ότι αυτή τη στιγμή η οποιασδήποτε εμπλοκή σε, δικα... σε εκλογικέ διαδικασίε ενδεχομένω να είναι επιζήμια για το κόμμα. Ενδεχομένω να αυξήσει την εσωστρέφεια και ενδεχομένω να καθυστερήσει τη λήψη σωστών αποφάσεων. Ναι, αλλά αυτή που θα πούνε ότι ελέγχεται το πολιτικό γραφείο για αυτό λαμβάνετε τέτοιε αποφάσει, τι θα του απαντήσετε. Το πολιτικό γραφείο δεν ελέγχεται. Ναι. Το πολιτικό γραφείο εκλέγεται από τα μέλη του κόμματο. Και ω εκ τούτου λοιπόν, τα μέλη του κόμματο είναι που έχουν εκλέξει και τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή και τα μέλη του πολιτικού γραφείου και την ηγεσία. Στη βάση των καταστατικών διατάξεων και του Μητρώου. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι απέτυχαν να εκλεγούν, είναι υπόθεση δική του. Δεν θα στερήσουμε το δικαίωμα. Και μάλιστα για να μην επαναλαμβάνονται κάποιες διαδικασίες του παρελθόντος, που δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, γι' αυτό ακριβώς και επί Προεδρίας μου καθιερώθηκαν να λειτουργούν εκλογικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες Μάλιστα. και στο εξωτερικό που υπάρχουν κομματικές οργανώσεις. Και αυτόν έγινε... Για να υπάρχει μια πιο ξεκαθαρή εικόνα. Ακριβώ. Έγινε, έγινε, για δύο λόγου. Ο ένα ο λόγο είναι για να υπάρχει αντικειμενικότητα όσον αφορά τη συμμετοχή και ο δεύτερο λόγο για να δίνεται η δυνατότητα τη συμμετοχή σε όσων το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μέλων του Τώρα, κομμάτους. θεωρείτε ότι υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να είναι ο διάδοχο σα, που είναι ικανό για την προεδρία τη ΕΔΕΚ, κύριε Σιζόπουλε. Πάντα υπάρχουν οι Ποιο είναι. Πάντα. Αυτό Εκεί δεν το είναι. Το ποια είναι. Θα Πιώς? το αποφασίσουν τα μέλη του κόμματο. Όχι, εσά ρώτησα σε εγώ προσωπικό θα επίπεδο, επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο. Δεν δίνω δαχτυλίδι σε κανένα. Σε δεν, δηλαδή λέτε, λέτε αυτό ο άνθρωπο μπορεί να υπάρχουν... ηγηθεί τη ΕΔΕΚ. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο άνθρωπο. Υπάρχουν ικανά στελέχη είναι αυτά. Νομίζω τα γνωρίζουμε. Όχι, και... δεν τα γνωρίζουμε. Όχι. Επειδή μα εσεί που τους ξέρετε καλύτερα, του ξέρετε καλύτερα, κύριε, κύριε Σιζόπουλε. Δεν. δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. είναι στενοί σα συνεργάτε, είναι άνθρωποι. Μα... Και αυτοί που είναι. Είναι άνθρωποι που σα πολέμησαν, αλλά θεωρείτε ότι έχουν ικανότητε. Μα και άτομα ναι. τα οποία ήταν απέναντι μου σήμερα βρίσκονται στην ηγεσία του κόμματο. Και άτομα τα οποία ποτέ δεν με υποστήριξαν σήμερα κατέχουν σημαντικέ θέσει στο κόμμα. Άσε τι λέει ο καθένα. Κανένα δεν έχει απομακρυνθεί από το κόμμα. Αυτοί που έφυγαν από το κόμμα έφυγαν γιατί κάποια στιγμή αντελήφθηκαν ότι ενδεχομένω τα οικονομικά του τα συμφέροντα, τα πολιτικά του τα συμφέροντα και τα προσωπικά του τα συμφέροντα μέσα από τι καθαρέ και διαφανεί διαδικασίε που καθιερώσαμε δεν εξυπηρετούνταν. Και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Τώρα πείτε μου. Κάποιοι, κάποιοι να μην θεωρούν τη σιωπή μα ω αδυναμία. Η σιωπή μα είναι στην ουσία αν θέλετε, μια εκτίμηση προ το κόμμα και κυρίω ένα σεβασμό προ κάποιε διαδικασίε. Παρασκηνιακά θα κινήσετε τι διαδικασίε για να μπει, ξέρω κάποιο που είναι κοντά σα ω ο επόμενο πρόεδρο τη ΕΔΕ. Δεν υπάρχει θέμα παρασκηνιακή διαδικασία. Εδώ δεν κινήσα παρασκηνιακέ διαδικασίε όταν ήμουν εγώ υποψήφιο. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, θα υπάρχει θέμα αποχώρηση από την κυβέρνηση. Δεν τεθήκε κάτι ζήτημα. Τίποτα χθε δεν είπατε. Όχι. Μένετε στην κυβέρνηση. Δεν τέθηκε τέτοιο Θεωρείτε ότι δηλαδή το πέντε κάτι που πήρατε στι εκλογέ δεν είναι δηλαδή γιατί συμμετέχετε στην κυβέρνηση. <laughs> Μπορεί ενδεχομένω να υπήρξε και κάποια επίπτωση ή κάποιον κόστο. Ναι. Όμω, εάν ήταν όντω μόνο από το θέμα τη κυβέρνηση, τότε μόνο τα κόμματα που στηρίξαμε την κυβέρνηση ή τον πρόεδρο τη Δημοκρατία θα είχαμε το κόστο. Βλέπουμε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα Μάλιστα. έχουν κόστο. Και τα κόμματα τη αντιπολίτευση, που ήταν και τα μεγαλύτερα, με του πιο ισχυρού μηχανισμού, είχαν και αυτά μεγάλο κόστο. Ω εκ τούτου λοιπόν το θέμα δεν είναι θεμά στήριξα ή δεν στηρίζω την κυβέρνηση. Λοιπόν, τα Συνέδωση μπορεί να υπάρξει πολύ. μικρών δυνάμεων ή του κέντρου ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Για να τότε υπάρχουν μια τότε, μεγαλύτερη δύναμη, κύριε Σιζόπουλε. Τότε υπάρχουν περιθώρια συνεργασία υπάρχουν. Και από την πλευρά τη ΕΔΕΚ και στο παρελθόν κάναμε συγκεκριμένε προτάσει. Σε ποιου? Και προ το Δημοκρατικό Κόμμα και προ τη ΔΥΠΑ κάναμε κάποιε συγκεκριμένε προτάσει να ξεκινήσουμε από μια μορφή κοινοβουλευτική συνεργασία. Αλλά δεν κατέληξαν πουθενά. Αλλά δεν φαίνεται Τώρα μετά καθαλήμα. το χαστούκι του Φιδία τα βλέπετε διαφορετικά. Ε, δεν εξαρτάται. μόνο από εμά. Εξαρτάται να το δουν όλοι από την πλευρά. Θα πάρετε βλέπετε. πρωτοβουλία ή επειδή φεύγετε, λέτε, άστο να το δύο ο επόμενο. Αυτό είναι θέμα των συλλογικών οργάνων. Δεν είναι πρωτοβουλίε του Σιζόπουλου. Μάλιστα. Έστω και αν τον κατηγορούν τον Σιζόπουλου ότι υποτίθεται είναι ει και μόνο. Δεν είναι ει και μόνο. Και βλέπετε ότι είμαστε το μόνο κόμμα που πάλι επί προεδρία δική μου έχουμε να ανοίξει τι συνεδριάσει των συλλογικών οργάνων του κόμματο ακόμα και στα μέσα ενημέρωση. Αυτό τι σημαίνει, Νικήτα. Ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε ότι εκεί φαίνεται ότι τα μέλη μείνουν ελεύθερα. Δεν υπάρχει προσπάθεια χειραγώγηση. Δεν υπάρχει προσπάθεια φήμωση. Και να σα πω ακόμα κάτι. Είναι τυχαίο το γεγονό ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα ο πρόεδρο του κόμματο μιλάει πάντα τελευταίο. Και ποτέ πρώτο. Και ποτέ πρώτο. Πάντα τελευταίο. Γιατί? Γιατί δεν θέλει μέσα από την τοποθέτηση του ενδεχομένω να καθορίσει τη στάση και τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών. Αλλά και την ίδια στιγμή να ακούσει όλα τα μέλη, να τα φουγκραστεί και να προχωρήσει με συνενετικέ διαδικασίε για να βρεθούν οι καλύτερε δυνατέ λύσει. Τώρα πείτε μου, ε, για να πάμε και στην Επιτροπή Άμυνα και κλείνουμε επιδόματα σε Κύπρου που συμμετέχουν σε πληρώματα πλοίων, δηλαδή τι θα δίνεται ακριβώ σε αυτού του ανθρώπου. Όπω είναι γνωστό, ναι. υπάρχουν επιδόματα για ορισμένε κατηγορίε στελεχών τη Εθνική Φρουρά ναι. λόγω ακριβώ τη επικίνδυνοτητα των καθηγόντων την οποία έχουν. Από αυτές τις κατηγορίες δεν εξαιρούνταν ή δεν συμμετείχαν α, όσοι στελεχώνουν σκάφη της Εθνικής ε, Φρουράς. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα με τις καινούργιες αρμοδιότητες, με τις καινούργιες υπηρεσίες, με τα, καινούργια δεδομένα, τα ναι. καινούργια δεδομένα που υπάρχουν, πρέπει και αυτά τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς να καλυφθούν. Γι' αυτό και από την πλευρά του Υπουργείου ήρθε μια συγκεκριμένη πρόταση Τη συζητήσαμε καταρχήν χθε στην Επιτροπή Άμυνα τη Βουλή. Από την πλευρά των μελών τη Επιτροπής έγιναν κάποιε παρατηρήσει, έγιναν κάποιε εισηγήσει, ε, οι οποίε πιστεύω ότι θα ε, ληφθούν σοβαρά υπόψη. Την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, θα γίνει μια τελική συνεδρίαση για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ευελπιστούμε ότι στι 11 Ιουλίου, που θα είναι η τελευταία συνεδρίαση τη Ολομέλεια τη Βουλή, θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη πρόταση, έτσι ώστε και αυτά τα στελέχη τη Ευθερική φορά να μπορούν να καλύπτονται. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ενδεχομένω του φιλοδορήματο ή του επιδόματο, αλλά είναι και το θέμα τη κάλυψη για την περίπτωση οποιοδήποτε ατυχήματο μπορεί να προκύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. καλό μεσημέρι, Κύριε Παπα